Επειδή ένα κομμάτι του χρόνου μου το έδωσα σε συναδέλφους, θα ήθελα να είμαι σύντομη σε αυτό που θέλω να πω. Πρώτον, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι δεν είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή εν ώψη της κρίσης και της καταστροφής που έγινε τελείως συγκεκριμένη για πολλούς ανθρώπους και που θα μπορούσε να προκύψει ακόμα χειρότερη το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δεν νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτό το βήμα για να κάνουμε εδώ θεατρικές παραστάσεις. Και κύριε Βέμπερ, σας το λέω τελείως συγκεκριμένα, για να μπορείτε εδώ να είστε υπερόπτες και να κάνετε ένα αντικομμουνιστικό δίδαγμα και κήρυγμα. Αυτό μπορείτε να το αφήσετε αυτή τη στιγμή, διότι κανένα δεν βοηθάει. Εδώ δεν είμαστε στη Βαυαρία, είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Τούσκ, άκουσα ευχαρίστως ότι είστε στην αξιολόγησή σας πολύ αντικειμενικός και πολύ συγκρατημένος και νομίζω ότι αυτό το στυλ είναι το σωστό. Αυτό το οποίο δεν μπορεί να μας ωφελήσει είναι η άσκηση συνεχούς πιέσεως, αλλά δεν υπήρχε η απόφαση του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα, σαν να μην είχαν πει οι άνθρωποι ότι δεν θέλουν να αποχωρήσουμε έτσι περαιτέρω. Είπαν ότι θέλουμε να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουμε να μείνουμε στην Ευρωζώνη. Και παρακαλώ, εσείς οι οποίοι τραβείτε τα πράγματα στα άκρα, τραβηχτείτε λίγο πίσω. Δεν βοηθάει να επιτιθέμεθα. Οι ιδεολογικές επιφυλάξεις δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει στο να επιβάλλουμε πράγματα σε ένα κράτος. Στην ιστορία της Ελλάδος και στην ιστορία της Γερμανίας δεν έπαιξαν ρόλο τα ιδεολογικά. Η Γερμανία απέδειξε, κοιτάζοντας τα χρέη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι επί 37 χρόνια δεν χρειάζεται να πληρώνει κανείς χρέη, ότι χρειάστηκε 90 χρόνια για να ξεπληρώσει τα χρέη του, και εν ώψη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και των χρεών εκεί έγινε μια παγκόσμια διάσκεψη το 1953, και αυτές ήταν οι προϋποθέσεις που δημιουργήθηκαν θετικές για να μπορέσει να οδηγηθεί η Γερμανία στον δρόμο που οδηγήθηκε. Είναι λοιπόν χρόνος και χρονική στιγμή αυτή την ιστορική ευθύνη να την δείξουμε, να την επιδείξουμε και απέναντι σε άλλους στην Ευρώπη, και να μην κάνουμε ότι ξέρουμε τα πράγματα, μην παριστάνουμε ότι ξέρουμε τα πράγματα καλύτερα. Και θα ήθελα να καλέσω τους συναδέλφους μου από την Γερμανία, ανεξάρτητα από την κοινοβουλευτική τους ομάδα, να οδηγηθούμε σε αυτόν τον δρόμο. Ας καθίσουμε από κοινού στο ενιαίο τραπέζι, στο κοινό τραπέζι, και να αποφασίσουμε από κοινού. Πρόκειται για λύσεις οι οποίες θα έχουν διάρκεια και όχι μόνο για μια δήλωση τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να περιμένει κανείς από τον άλλο. Σεβαστείτε τους ανθρώπους στην Ευρώπη. Σεβαστείτε και την απάντηση της Κυριακής.